Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τη Δευτέρα θα συνεδριάσει το Κυβερνητικό Συμβούλιο υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου. Τα θέματα που θα απασχολήσουν το ΚΙΣΥΜ εξετάστηκαν σήμερα σε συνεδρίαση Διευπουργικής Επιτροπής που έγινε στο Υπουργείο Προεδρίας. Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Τύρης Κωστόπουλος, η συνεδρίαση έγινε υπό την Προεδρία του Υπουργού Προεδρίας Μένιου Κουτσόγιωργα και συμμετείχαν οι Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας Παναγιώτης Ρουμελιώτης, Εσωτερικών Άκης Τσοχατζόπουλος, Οικονομικών Δημήτρης Τσοβόλας, Εργασίας Γιώργος Γεννηματάς, Γεωργίας Γιάννης Ποτάκης, Μεταφορών και Επικοινωνιών Γιάννης Καραλάμπους, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας Γιάννος Παπαντονίου, ο Γενικός Διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Αντώνης Λιβάνης, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Κώστας Γείτονας και ο Διευθυντής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Γιώργος Κατηφόρης. Η Βουλή επαναλαμβάνει τη Δευτέρα τις εργασίες της μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς με τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο τροποποιείται και συμπληρώνεται η νομοθεσία για την τοπική αυτοδιοίκηση και την αποκέντρωση. Με το νομοσχέδιο αυτό, όπως τονίζεται στην εισηγητική έκθεση, προωθείται η δημοτική αποκέντρωση και ενισχύεται η λαϊκή συμμετοχή με την παραχώρηση αρμοδιοτήτων από τα δημοτικά στα συνοικιακά συμβούλια. Στην αρχή της συνεδρίασης της Δευτέρας, η Εθνική Αντιπροσωπεία θα κυρώσει μετά από σύντομη συζήτηση δύο συμβάσεις που αφορούν η μία την πρόθεση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων από Μαλή και η άλλη την ίδρυση Οργανισμού Ασφάλισης των Επενδύσεων για την διευκόλυνση της ροής επενδυτικών κεφαλαίων. Στην ημερήσια διάταξη των εργασιών της Βουλής είναι επίσης γραμμένο για να συζητηθεί την ερχόμενη εβδομάδα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την πρόθεση της απασχόλησης. Τέλος, στον τομέα του κοινοβουλευτικού ελέγχου θα συζητηθούν την Τρίτη και την Παρασκευή δύο υπερωτήσεις της Νέας Δημοκρατίας αρμοδιότητας των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Μεταφορών και Επικοινωνιών. Αύριο θα συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού και Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Παπανδρέου η Εκτελεστική Γραμματεία του Κινήματος για να συζητήσει τους τρόπους με τους οποίους θα υλοποιηθούν οι αποφάσεις της 27ης Συνόδου της Κεντρικής Επιτροπής. 12 άτομα τραυματίστηκαν, από τα οποία τα 5 σοβαρά, σε σύγκρουση τουριστικού λεωφορείου Μενταλίκα που έγινε λίγο πριν το μεσημέρι στο 55ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αντιρίου Αγρινίου. Οι τραυματίες νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Αγρινίου. Το λεωφορείο, το οποίο ανήκει σε τουριστικό γραφείο της Πρέβεζας, οδηγούσε ο Δημήτρης Μάρος και μετέφερε τουρίστες στο Μεσολόγγι. Οι 5 σοβαρά τραυματισμένοι είναι ο οδηγός του φορτηγού Ανδρέας Μιχαλόπουλος του Χρήστου, 45 χρόνων, ο οδηγός του λεωφορείου Δημήτρης Μάρος του Χαραλάμπους, 25 χρόνων, και οι επιβάτες του λεωφορείου Παναγιώτα Γιανακάκη, 20 χρόνων, Αθηνά σύζυγος Γεωργίου Νούσια, 37 χρόνων, και η Λεμονιά Νούσια, 70 χρόνων. Το φορτηγό ήταν φορτωμένο με κυβότη απορρυπαντικών και μετά τη σύγκρουση ανατράπηκε. Ανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος κάνει η Τροχιά Μεσολογγίου. Πέθανε χθες τα ξημερώματα μετά από μακροχρόνια και βασανιστική μάχη με τον καρκίνο ο αυτοκράτορας της Ιαπωνίας Χιροχίτο. Ο Ιάπωνας μονάρχης ανέλαβε το θρόνο των Χρυσανθέμων τα Χριστούγεννα του 1926 σε ηλικία 25 χρόνων και ήταν ο τελευταίος εν ζωή ηγέτης χώρας που έπαιξε ρόλο στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην Ιαπωνία κηρύχθηκε διήμερο εθνικό πένθος και οι πένθυμες τελετές θα διαρκέσουν 48 ημέρες. Τον εκλειπώντα αυτοκράτορα διαδέχεται επίσημα σήμερα ο 55χρονος μεγαλύτερος γιος του Ακιχίτο. Για το θάνατο του Ιαπωνέζου αυτοκράτορα έχουν αρχίσει ήδη να φτάνουν συλληπιτήρια τηλεγραφήματα από όλο τον κόσμο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Χρήστος Ατζετάκης απέστειλε σήμερα συλληπιτήριο μήνυμα προς το νέο αυτοκράτορα της Ιαπωνίας, ενώ ο πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου έστειλε στον πρωθυπουργό της Ιαπωνίας κ. Τακεσίτα το ακόλουθο τηλεγράφημα. Βαθύτατα συγκινημένος από την είδηση του θανάτου του αυτοκράτορα Χιροχίτο, επιθυμώ να σας εκφράσω την ειλικρινή συμπάθεια και τα συλληπιτήριά μου. Σε απευθείας διαπραγματεύσεις κάλεσε σήμερα ο Λίβιος ηγέτης Μουαμάρ Καντάφη τον εκλεγέντα Αμερικανό πρόεδρο Τζορτζ Μπους. Ο Λίβιος ηγέτης στην πρώτη δημόσια εμφάνισή του μετά την κατάρριψη των δύο λιβικών αεροσκαφών δήλωσε ότι η χώρα του δεν θα υποκύψει στις αμερικανικές πιέσεις και ότι θα επιτρέψει μια διεθνή επιθεώρηση στο εργοστάσιο χημικών προϊόντων στη Ράμπα για να μάθουν όλοι ότι το εργοστάσιο αυτό κατασκευάζει μόνο φαρμακευτικά είδη. Ο συνταγματάρχης Καντάφη τόνισε ακόμη ότι η χώρα του επιθυμεί να πάρει μέρος σε όλες τις διαπραγματεύσεις για τον αφοπλισμό και ότι είναι υπέρ της επιθεώρησης των εργοστασίων παραγωγής όπλων. Στο μεταξύ, στη Νέα Υόρκη, οι αδέσμευτες χώρες, μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, προωθούν συμβιβαστικό σχέδιο απόφασης με το οποίο θα καταδικάζεται μεν η αμερικανική επίθεση, αλλά θα είναι έτσι διατυπωμένο, ούτως ώστε οι Ηνωμένες Πολιτείες να μην κάνουν χρήση βέτο.
Ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Φρανσουά Μιτεράν κήρυξε σήμερα το πρωί στην έδρα της UNESCO την έναρξη των εργασιών της Διεθνούς Διάσκεψης για την απαγόρευση των χημικών όπλων, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Πέρες Δε Κουέγερ και του Γενικού Διευθυντή της UNESCO Φεντερίκο Μαγιόρκη. Σκοπός της Διεθνούς Διάσκεψης είναι να τεθούν οι βάσεις για την υπογραφή μιας νέας συμφωνίας, η οποία όχι μόνο θα απαγορεύει τη χρήση των χημικών όπλων, αλλά και την παραγωγή και την αποθήκευσή τους. Η επιδείνωση του καιρού αναμένεται σήμερα από βορράν προς νότον με χιονοπτώσεις στα ορεινά της υπηρετικής χώρας καθώς και στα παιδινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή πτώση από βορράν προς νότον. Στο χάρτη με τα βαρομετρικά συστήματα, το χαμηλό μέτωπο ψυχρομέτωπο που βρίσκονται βόρεια της Ελλάδας κινούνται νότια-νότια-ανατολικά και θα επιδεινώσουν από σήμερα τον καιρό. Έτσι, πιο αναλυτικά, για σήμερα Κυριακή αρχικά σε όλη τη χώρα προβλέπονται νεφώσεις με σποραδικές βροχές καθώς και λίγα χιόνια στα βόρεια ορεινά. Προοδευτικά όμως ο καιρός θα επιδεινωθεί πρώτα στη Βόρεια Ελλάδα και μέχρι το βράδυ και στην υπόλοιπη χώρα. Και θα σημειωθούν χιονοπτώσεις στα ορεινά της υπηρετικής χώρας, καθώς και στα παιδινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν πάνω από τις θαλάσσιες περιοχές. Προς το βράδυ αναμένεται βελτίωση του καιρού ως προς τα φαινόμενα όμως στη βορειοδυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι αρχικά θα είναι δυτική μέτρη μέχρι ισχυρή, αλλά αργότερα και από τα βόρεια θα γίνουν βόρειοι ισχυροί και προς το βράδυ στα ανατολικά πολύ ισχυροί. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή πτώση από βορρά προς νότον και θα κυμανθεί. Στα κεντρικά και βόρεια παιδινά από 2 βαθμούς κάτω από το 0 μέχρι 3 βαθμούς πάνω από το 0, στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα από 0 μέχρι 8 και στην ισιωτική χώρα από 5 μέχρι 10 βαθμούς. Στην Καλαμάτα προβλέπεται συννεφιά με βροχή και αργότερα καταιγίδα. Οι άνεμοι θα είναι βόρειο-δυτικοί αρχικά μέτριοι και αργότερα ισχυροί. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 5 μέχρι 10 βαθμούς. Στην Αττική αρχικά προβλέπονται νεφώσεις με λίγες βροχές, αλλά από το απόγευμα ο καιρός θα επιδεινωθεί και θα πέσουν χιόνια στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική μέτρη, αλλά το βράδυ θα γίνουν βόρειοι ισχυροί. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 5 μέχρι 8 βαθμούς. Τέλος, στην περιοχή Θεσσαλονίκης προβλέπεται συννεφιά με χιονόνερο ή χιόνι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι μέτρη και αργότερα ισχυροί. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 1 μέχρι 3 βαθμούς. Τη Δευτέρα στη βορειοδυτική Ελλάδα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, ενώ στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται νεφώσεις με χιόνι ή χιονόνερο. Προοδευτικά ο καιρός θα βελτιωθεί ως προς τα φαινόμενα όμως και στις υπόλοιπες περιοχές της Δυτικής και της Βόρειας Ελλάδας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί και στο Αιγαίο θυελώδεις με ένταση εκεί 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί χαμηλή. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό σημείο ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Καλή σας νύχτα.